Για πρώτη φορά ο αντιπρόεδρος της Βενεζουέλας παραδέχεται δημόσια ότι η ορκομοσία του Ούγκο Τσάβες μετά την επανεκλογή του τον περασμένο Οκτώβριο μπορεί να μην γίνει στις 10 Ιανουαρίου. Κρατώντας το σύνταγμα της χώρας στα χέρια, σε τηλεοπτική συνέντευξη που παραχώρησε ο Νικολάς Μαδούρο, εξήγησε ότι ο πρόεδρος μπορεί να ορκιστεί αργότερα ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου. Ο Μαδούρο υπογράμμισε ακόμη ότι παρά την κρίσιμη κατάσταση της υγείας του Τσάβες, δεν υπάρχει λόγος να ανακηρυχθεί η απόλυτη απουσία του από την εξουσία, διότι κάτι τέτοιο θα σήμαινε νέες εκλογές εντός 30 ημερών. Η αντιπολίτευση πάντως υποστηρίζει πως εάν ο Τσάβες στις 10 Ιανουαρίου νοσηλεύεται ακόμη όπως και τώρα σε νοσοκομείο στην Κούβα, τότε αυτό θα ισοδυναμεί με την παραίτησή του. Οι πολίτες στο Καράκας ελπίζουν σε καλά νέα για την υγεία του Προέδρου και παρακολουθούν πολύ στενά όλες τις πολιτικές εξελίξεις. Είμαστε σίγουροι ότι τα πολιτικά κόμματα θα ακολουθήσουν το Σύνταγμα. Πρέπει να υπάρξει μια συμφωνία. Μια συμφωνία με την οποία όλοι θα ακολουθούν το γράμμα του νόμου. Αυτό περιμένει όλη η Βενεζουέλα και ξέρουμε ότι αυτό θα συμβεί, λέει ένας πολίτης. Στο μεταξύ, ο Διοσδάντο Καμπέλο αναμένεται να επανεκλεγεί το Σάββατο πρόεδρος της Εθνοσυνέλευσης της Βενεζουέλας. Στα 14 χρόνια που ο Τσάβες είναι πρόεδρος, ο Καμπέλο έχει υπάρξει αντιπρόεδρος, 5 φορές υπουργός, ενώ έχει διατελέσει και για μία μόνον ημέρα πρόεδρος της χώρας.